ότι δεν ήταν στα πλάνα μου να σηκωθώ και να φύγω από την Κύπρο να πάω στην Αθήνα, που όλοι λένε ότι είναι μια ζούγκλα και πολύ καλά λένε, για να δοκιμάσω, ας πούμε, να επιτύχω κάτι. Μας ακούνε και στην Αθήνα μέσα στο δίκτυο τώρα. Μας ακούνε. Πιστεύω και ήδη θα το επιβεβαιώσουν, ότι η Αθήνα είναι μια ζούγκλα. Όταν λέμε ζούγκλα εννοούμε έτσι όμορφη ζούγκλα. Ναι, όμορφη ζούγκλα. Εξωτικά φυτά. Ένας λόγος που το έκανα αυτό ήταν ότι είχα 6 προτάσεις από τις φωτογραφικές εταιρείες. Mm-hmm. Πήγα, έκανα κάποια ραντεβού, κατέληξα στην Virus. Στον Όμιλο Legend. Στον Όμιλο Legend, ναι, του κυρίου Ιαννίκου. Και δούλεψα ακόμα ένα χρόνο στην Αθήνα τον δίσκο μου, γιατί τον δούλευα ένα χρόνο στην Κύπρο και ένα χρόνο στην Αθήνα 2 χρόνια. Κυκλοφόρησε το Μάιο του 2008. Ναι. Και με το που κυκλοφόρησε έσκασε η πρώτη επιτυχία. Ναι. Και ακολούθησε η δεύτερη με το που μπήκε το 2009. Στην Κύπρο βέβαια οι φίλοι ακροατές αγαπήσαν τα τραγούδια αμέσως. Γιατί στην Κύπρο της έχουμε μια συνήθεια με το που κυκλοφορεί ένα CD να ακούμε όλα τα τραγούδια. Αυτό είναι πολύ καλό. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό, ναι. Σε αντίθεση με την Αθήνα βέβαια που για να παίξει ένα τραγούδι σε ραδιόφωνο φίλοι και φίλες είναι μια τεράστια διαδικασία. Και όλο το 2009, αυτό το ξέρουμε αύριο βέβαια, στον ετήσιο δίκτυο μετρήσεων του Music Control για το 2009, σε ποια θέση θα βρίσκεται η επιτυχία σου Θάλασσες και το ομότυπο τραγούδι του δίσκου. Το οποίο δεν έχει βγει από τον πίνακα με τα πιο δημοφιλή τραγούδια όλων των ραδιοφώνων της Ελλάδας, τη χρονιά αυτή που διανύουμε. Αυτό ξέρεις γιατί έχει συμβεί. Γιατί το έχω γράψει νάμα. Όχι μόνο γιατί το έχω γράψει νάμα, γιατί είναι και κομματάρα. Mm-hmm. Και είναι τεράστια τιμή για μένα που η νάμα μου έδωσε ένα τραγούδι. Τους ευχαριστώ, τους έχω ευχαριστήσει πάρα πολλές φορές. Mm. Τους ευχαριστώ για ακόμη μια φορά που μου εμπιστεύτηκαν αυτό το τραγούδι, ένα δικό τους τραγούδι που είχαν ξανατραγουδήσει αυτοί και ένα άλλο τραγούδι που γράψαν για μένα τον Ναυαγό. Τους ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου και το έχω ξαναπεί πολλές φορές, θα το ξαναπώ. Είναι η μόνη φίλη που έχω κάνει στην Αθήνα τα τελευταία 2 χρόνια.